Σήμερα άνοιξαν κομμωτήρια, κέντρα περιποίησης νυχιών και αρχαιολογικοί χώροι και σειρά θα έπαιρνε το άνοιγμα του λιανεμπορίου την ερχόμενη Δευτέρα. Όμως το βαρύ επιδημιολογικό φορτίο από ό,τι φαίνεται βάζει στον πάγο κάθε σκέψη για άνοιγμα. Εξετάζουμε τα επιδημιολογικά δεδομένα και σε αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ η διενέργεια μαζικών self-test σχεδόν στο σύνολο του πληθυσμού. Αυτό είναι ουσιαστικά το διαβατήριο για την ασφαλέστερη λειτουργία του λιανεμπορίου. Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες εκπέμπουν SOS. Η κυβέρνηση μας εμπέζει, μας έδωσε τώρα με την επιστρεπτέα στους περισσότερους 5 εκατοστάρικα. Είμαστε τουλάχιστον ένα μήνα τώρα πάλι κλειστοί. Νομίζω ότι πάνω από το 1/3 των καταστημάτων θα κλείσει. Κατάσταση στην αγορά είναι απελπιστική πια. Το εμπόριο έχει μπει στη διασωλήνωση. Μία στις δύο επιχειρήσεις, μάλλον όπως φαίνεται, και αν δεν παρθούν ουσιαστικά αντισταθμιστικά μέτρα, δεν θα αντέξουν. Οι πρώτοι πελάτες μετά από 5 μήνες μπήκαν σήμερα σε κέντρα περιποίησης άκρων και κομμωτήρων. Τα μέτρα είναι ούτως ή άλλως τα ίδια κάθε φορά με το άνοιγμα κλείσιμο. Ελπίζω να είναι το τελευταίο και να δουλέψουμε πλέον σε κανονικούς ρυθμούς. Η διαδημοτική μετακίνηση για κομμωτήρια, κουρία και κέντρα αισθητικής επιτρέπεται. Βρισκόμαστε στην Καλλιθέα με προορισμό το Εγάλεο και το κέντρο περιποίησης άκρων. Λάβαμε την επιβεβαίωση του ραντεβού μας, στείλαμε SMS με κωδικό 6 στο 13033 και ξεκινάμε. Επιτέλους ανοίξαμε, μεγάλο το πρόβλημα. Απ' τη μία καλό είναι πρώτα να κοιτάμε την υγεία, αλλά έπειτα έχουμε έναν οικονομικό πόλεμο. Σήμερα άνοιξαν και οι αρχαιολογικοί χώροι και η Ακρόπολη δέχθηκε τους πρώτους επισκέπτες.